απόψε θα σου ορκιστώ πως αγαπάω. Εσύ με σπρώχνεις το κρεμό και εγώ γελάω. Τα πιο ωραία λαϊκά σε σπίτια με μοσαϊκά τα είχαμε χορέψει. Καλά στο κύψο ιερόφι και τα τακούνια σου καρπίνια από την πρώτη τη στροφή. Το στόμα εγώ το είχα λατρέψει. Λάθος λοιπόν, λάθος πολύ και κατά βάθος λάθος λυπάμαι. Είμαι πολύ χαρούμενος και με τιμά ιδιαίτερα ότι την τελευταία εκπομπή του χρόνου την κάνουμε μαζί. Ωραία, να βάλουμε το 24. Να μπει το 24 πάρα πολύ δυνατά. Ναι. Επίσης θέλω να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που επιλέξαμε αυτό εδώ το χώρο. Που δεν είναι τυχαίο, είναι εμβληματικός ο χώρος, ναι, αυτός, παιδί μου. Δηλαδή, κάτι γίνεται. Το ωραιότερο μνημείο του κόσμου είναι πίσω μας. Κάτι γίνεται με τις ενέργειες εδώ. Πολύ φωτεινό, πολύ ενέργεια. Είναι λοιπόν, δικό σου. Μην τα λες αυτά, γιατί το είμαι δικό σου. Είμαι δικό σου. Είναι παρεξηγήσιμο. Είσαι ευτυχισμένος? Καταρχήν υπό την έννοια ότι επιβιώνω και εργάζομαι. Αυτό θα πω. Αυτό είναι ευδαιμονία. Βασικό. Επιβιώνω και εργάζομαι είναι ευδαιμονία. Όχι, δεν είναι ευδαιμονία. Είναι το μίνιμουμ. Αλλά δεν είμαι γκρινιάρης εγώ, Γιώργο. Όταν έχω τα βασικά, που τι είναι, έχω να ζήσω, έχω ένα σπίτι να μείνω, έχω ένα κρεβάτι να ξαπλώσω, έχω 10 καλούς φίλους, μια ομάδα καταπληκτικής συνεργάτες, μουσικούς και τραγουδιστές. Οι φιλίες μου μέσα στο χώρο και στα χρόνια είναι, όσο ζούμε και περπατάμε, δυνατές. Mm-hmm. Έχω ανθρώπους με τους οποίους μπορώ να πω τα πάντα και να μην φοβάμαι γι' αυτό. Ίσως είναι μια μικρή ευτυχία. Απ' την άλλη, η τοξικότητα του πλανήτη και των εξουσιών και των ανθρώπων που νομίζουν ότι οι λαοί είναι η ιδιοκτησία τους, δεν μπορεί να μην με επηρεάζει έτσι. Δηλαδή, το καθημερινό πάρα πολλές φορές με πληγώνει. Mm. Εγώ σε θεωρώ πραγματικά σπουδαίο καλλιτέχνη. Δηλαδή, σε θεωρώ, ας πούμε, έχουμε το Θοδωράκη, έχουμε το Κατζηδάκη, έχουμε τον Ξαρχάκο. Θεωρώ ότι μετά από αυτούς σε θεωρώ στους κορυφαίους. Αυτό εμένα με σοκάρει, ξέρεις τι δεν το βλέπω. Γιατί? Και το μετά από αυτούς με κάπως. Εγώ τους ανθρώπους αυτούς όλους και τον Μαρκόπουλο βάζω μέσα σε αυτούς. Τους γνώρισα μικρός, δηλαδή έχω την αίσθηση από την κολόνια τους. Mm. Ήξερα όμως πολύ νωρίς, την ώρα που τους γνώριζα, ότι θα κάνω αυτή τη δουλειά. Και επίσης ήξερα από πολύ νωρίς την ώρα που τους γνώριζα ότι θα θέλω να τους μοιάσω. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν μπαίνω μετά. Στο τέλος μπορεί να είμαι και καλύτερος, που λέει ο λόγος. Ναι, αμέ, γιατί όχι. Αλλά είχαμε αυτό που μου είχε πει ο Κακογιάννης μια φορά και το απάντησα, του λέω, μου λέει, είστε καταπληκτικοί. Είχε έρθει σε μια παράσταση εδώ απέναντι. Λέω, ναι, αλλά αν δεν είχαμε και εσάς, δεν θα είχαμε χώμα να πατήσουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, ήμασταν μια γενιά τυχερή, mm-hmm, που είχε ακόμα αυτούς τους ανθρώπους ζωντανούς και είχε κάτι να ζηλέψει. Εσύ πού πάτησες πάνω, δηλαδή, πώς κατάλαβες, ποιον ζήλεψες, στο ποιον ήθελες να μοιάσεις? Το Χατζηδάκη. Στο Μάνο, ε. Με το Μίκη είχα μεγάλη αγάπη, με αγαπούσε και αυτός πολύ, αλλά η εικόνα και το έργο που ζήλεψε ήταν ο Μάνος. Έμπνευση του σου δημιουργεί. Το προφανές είναι ο έρωτας. Οι ζωντανοί άνθρωποι. Mm-hmm. Γιώργο, οι ζωντανοί άνθρωποι. Δηλαδή, οι άνθρωποι που επιμένουν στη ζωή να ερωτεύονται, να την παλεύουν, να τσακώνονται, να βρίζονται. Εσένα η φύση σου είναι συγκρουσιακή, γιατί ρε παιδί μου... Όχι. Όχι, ε. Όχι. Έχεις ανοίξει μέτωπα στη ζωή σου. Ναι, αλλά δεν το... Ας πω κάτι πολύ αστείο τώρα. Δεν το καταλαβαίνω την ώρα που γίνεται. Αλήθεια. Δεν το καταλαβαίνω, απλώς εκείνη την ώρα δεν σηκώνει το πετσί μου. Να το πω έτσι, δεν σηκώνει ρε παιδί μου το πετσί μου. Άλλη πίεση που λένε. Mm-hmm. Μόνο εκείνη την ώρα που δεν σηκώνει άλλη πίεση, δεν θα σκεφτώ ποιον θα ενοχλήσει αυτό ή όχι. Θα χώνω.
ούτε και μετανιώνω μετά, να σου πω και την δεν αλήθεια. Όχι, μετά. Δεν μετανιώνω αν έχω πολύ πληγώσει κάποιον, ας πούμε, που συνήθως... Εντάξει, θα ζητήσω συγγνώμη αν συμβεί αυτό. Καλλιτεχνικά έχεις αδικήσει κάποιον? Όχι, νομίζω όχι. Όχι. Έχεις ευνοήσει κάποιον επειδή του έχεις ιδιαίτερη συμπάθεια, ιδιαίτερη δυναμία? Νομίζω... Κάποιον που δεν άξιζε τόσο, ρε παιδί μου, της ευνοιάς σου, της αγάπης σου, της... Δεν έφαγα τέτοια χαστούκια εγώ από τη ζωή. Όχι, δεν νομίζω, δεν μετάνιωσα για κάτι. Και ίσως θα σου πω και κάτι άλλο που έχει ίσως σημασία. Εγώ έμπαινα με τόση χαρά κάθε φορά στο πάρτι, με τους ανθρώπους που... Και αυτοί δίνανε το καλύτερο που είχαν, ας πούμε. Ναι. Και είχα και μεγάλη τύχη, γιατί οι καλλιτέχνες με τους οποίους βρέθηκα στη ζωή ήταν όλοι πολύ σημαντικοί. Είχα μόνο χαρά, δηλαδή. Έμπαινα στο πάρτι. Δεν είχα... Ακόμα και τα παιδιά από τα πιο μπουζούχια, ας πούμε, ο Μαζονάκης, η Στανίση, ξέρω εγώ, μου δώσαν τον εαυτό τους ολόψυχα. Ποιος, όταν ερμηνεύει δικά σου τραγούδια, δικές σου συνθέσεις, δικά σου παιδιά, σε κάνει, ρε παιδί μου, να χαίρεσαι περισσότερο, να γουστάρεις περισσότερο? Έχω μια μεγάλη αδυναμία στη Δήμητρα Γαλάνη. Στη Δήμητρα Γαλάνη. Ναι. Δηλαδή, καμαρώνω που είναι σε αυτή την ηλικία που είναι, που έχει το εργαλείο της καταπληκτικό, που η φωνή της είναι αυτή η μαγική φωνή. Είναι από τις τραγουδίστρες που το έχω πει πάρα πολλές φορές, που δεν βαριέμαι να ακούσω. Ναι. Μπορώ να την ακούω όλη μέρα τη Δήμητρα. Ποιους άλλους τραγουδιστές δεν βαριέσαι να ακούς, γουστάρεις να ακούς, είτε Χαρούλα. Λένε τα δικά σου τη Χαρούλα. Χαρούλα. Ο Γιώργος Νταλάρας είναι ένας σπουδαίος τραγουδιστής, ας πούμε. Βεβαίως. Και εργάτης. Ο Γιώργος είναι και εργάτης. Εσύ είσαι καλός τραγουδιστής, Σταμάτη? Όχι, δεν νομίζω. Όχι, ε. Γιατί το λες αυτό? Εγώ πιστεύω ότι είμαι ένας... Αν με έβαζα κάπου ψυχρά να με κρίνω, είμαι ένας ηθοποιός βασικά. Μπορώ να ερμηνεύσω κάτι χωρίς να έχω τις προαπαιτούμενες δυνατότητες που έχει ένας καλός τραγουδιστής, δηλαδή την ωραία φωνή. Τώρα, γιατί τους ψήνω? Τους ψήνω γιατί είμαι αληθινός. Δηλαδή, τους ψήνει η αλήθεια, τους ψήνει το γεγονός ότι με ό,τι καταπιαστώ θα προσέξω πώς θα το εκφέρω, θα δώσω σημασία στο λόγο, εκεί είναι οι αρετές μου. Να σου πω λίγο εγώ ως θεατής πώς το εκλαμβάνω. Εμένα μου δημιουργεί συνέστημα και δημιουργείς κατευθείαν εικόνα στο μυαλό μου. Αυτό, και την κάνω εγώ την εικόνα. Γιατί την κάνω εγώ και την εικόνα. Και μου τη λες, δηλαδή όταν λες ένα τραγούδι δικό σου εσύ, κατευθείαν το κάνω εικόνα. Το κάνω βίντεο κλίπ, ας πούμε. Εγώ την κάνω και εγώ την εικόνα. Γι' αυτό την κάνεις κι εσύ. Δεν κάνω ποτέ την ίδια εικόνα. Α, ναι. Ναι. Κάθε φορά όταν ερμηνεύεις ένα τραγούδι, κάνεις άλλη εικόνα. Άλλη πάντα. Να σου πω τώρα, τα νέα παιδιά αυτά που μεσουρανούν τώρα στο λαϊκό τραγούδι, ας πούμε ο Οικονομόπουλος, Αργυρός. Ναι. Είναι καλοί τραγουδιστές αυτοί? Δεν έχω προλάβει να το καταλάβω. Θέλω να πω την αλήθεια. Δεν έχω παρακολουθήσει το ρεπερτοριό τους. Φαντάζομαι ότι για να έχουν τέτοια επιτυχία και ο κόσμος να τους αγαπάει και τα λοιπά, κάτι έχουν. Δεν μπορεί να μην έχουν. Ακούς ραδιόφωνο, ρε παιδί μου, δηλαδή τα τραγούδια τους τα έχεις ακούσει καθόλου? Λίγο ναι. Λίγο ναι, αλλά δεν είναι το είδος με το οποίο θα ασχοληθώ. Έπειτα, εγώ δεν έχω φόβο με τα είδη, Γιώργο, λόγω θεάτρου. Δηλαδή θα μπω στα είδη χωρίς φόβο. Θα γράψω λαϊκά, θα γράψω μια μουσική, ας πούμε, αμπστρέ για μια παράσταση. Πήγαινα πάντα όπου με πήγαινε, τι μου ζητούσε το κάθε πράγμα, για να σου το πω έτσι. Εσύ τι ακούς? Από Μοντεβέρντι, που είναι η καψούρα μου, η χοντρή, γιατί γράφει τρομερά φωνητικά. Φωνητική μουσική καταπληκτική, μέχρι Μαρίκα Παπαγκίκα. Έχεις κάνει τεράστιες επιτυχίες. Τεράστιες επιτυχίες. Εσύ είσαι ικανοποιημένος. Δεν χαμπάριαζα, ρε Γιώργο. Πολλές επιτυχίες, μεγάλη επιτυχία. Έχεις βγάλει τόσα πολλά λεφτά? Όχι. Δεν έβγαζα λεφτά. Καταρχήν γιατί δεν τα κυνήγαγα. Τώρα, επειδή έχουν φύγει λεφτά που δεν τα πήρα, έβαλα μία φίλη δικηγόρο να κοιτάξει τις πλατφόρμες και ποιες εταιρείες από όλες αυτές που έχω συνεργαστεί, γιατί μάλλον έχω χάσει πάρα πολλά χρήματα. Θα σου πω γιατί. Γιατί δεν ψαχνόμουν, έφευγε ένα πράγμα, έκανε επιτυχία, μας έδινε λίγο μεροκάματο κτλ. Πήγαινα στο επόμενο. Είναι αυτός ο χαρακτήρας μου. Δεν θα κάτσω να περιμένω να ζήσω από αυτό που έγινε. Ναι. Πάω στην επόμενη μέρα. Αυτό όμως είναι τάση. Η σχέση με το χρήμα ποια είναι? Να έχουμε, να περνάμε. Αυτό μόνο. Ναι, δεν είχα ποτέ την ούτε να κάνω περιουσίες, ούτε να κάνω σπίτια, ούτε να κάνω. Δεν είχα αυτό που λέμε επένδυση.
Άσε αυτό τα γουνάλι. Δεν μου λείψε και τίποτα. Είσαι ολιγαρχής, έχω την αίσθηση. Όχι, δεν είμαι ολιγαρχής. Άμα έχω, τα σκίζω. Τι τα κάνεις, πώς τα σκίζεις, δηλαδή. Ό,τι να είναι, καλέ. Μπορεί να πω οι βίες. Να βγω να ψωνίζω και να σηκώσω όλη την αγορά. Θες να σου σβήσω τις σκιές της ψυχής οι εκδρομές να έχουν δάκρυ στη χαρά. Σαλβάρω και χάνω, κοίτα με, πετώ να σε βρω. Έχεις ερωτευτεί πολύ στη ζωή σου? Ναι. Σε έχουν ερωτευτεί πολύ στη ζωή σου? Νομίζω. Περισσότερο τι έχει γίνει από τα δύο? Δεν ξέρω. Δεν σε ενδιαφέρει? Ποιο να ξέρει? Δεν ξέρω, δεν υπάρχει ένα ισοζύγιο, ρε παιδί. Δεν ξέρει αυτό, το ξέρει κανείς αυτό. Ξέρω εγώ. Εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να το καταλάβω. Δεν αντιλαμβάνεσαι ποιος σε έχει ερωτευτεί πολύ? Κάτι ακούω. Κάτι ακούς. Άρα έχεις έλλειμμα τέτοιο ή αισθάνεσαι αυτάργης πλήρης στο κομμάτι καλά, αγάπη? Πήγα καλά με αυτό το θέμα, γιατί ήμουν έδινα. Έδινες, ε. Πληγώθηκες ποτέ? Κοίταξε, η πληγή στον έρωτα είναι κάτι, αν τολμήσω να το πω, ας το πω, ας με δίρουνε. Κάτι γίνεται με τους εγωισμούς. Δηλαδή? Κάτι πειράζεται ένας εγωισμός εκείνη και νομίζεις ότι έπαθες κάτι που κανείς άλλος δεν θα το πάθει ποτέ. Είναι όλο ψέμα. Ο έρωτας είναι κάτι τελεσίδικο, έρχεται. Το ζεις, μπορεί να είναι πολύ δυνατό. Πάντα υπάρχει ένα διάστημα που είναι πάρα πολύ δυνατό. Πόσο κρατάει συνήθως? Στο χρόνο εγώ το κόβω. Στο χρόνο, okay. Στο χρόνο το έχω κόψει. Και μετά μένεις για την αγάπη? Εγώ έχω μείνει. Έχεις μείνει. Πολλά χρόνια. Η μεγαλύτερη σχέση σου πόσο καιρό ήταν? Είναι ακόμα. Είναι ακόμα. Πόσα χρόνια είσαι με τον άνθρωπο πολλά, αυτόν? 30. Είσαι 30 χρόνια. Αλήθεια. Μεγάλη αγάπη. Αληθινή. Τυχερός πολύ. Αυτό το τοκίζεις κάθε μέρα, δεν πώς, είναι. Πώς, τι κάνεις ρε παιδί μου? Είσαι παρόν. Είσαι παρόν. Ξέρει ο άλλος ότι τον αγαπάς. Και οι πειρασμοί γύρω-γύρω? Τι πειρασμοί? Δεν ξέρω. Στο χώρο το δικό σας μεγαλύτερη. Εμένα δεν μου έχουν σκάσει και τόσα πειρασμικά που να πω θα κολλαστώ. Σου πω την αλήθεια. Όχι, ε. Όχι. Η αγάπη είναι ένα χωράφι που πρέπει να το σπέρνει συνέχεια. Ζεις με τον άνθρωπο αυτόν, είστε μαζί, είστε... Εγώ είμαι κατά του μαζί. Γιατί? Γιατί φθείρει. Αφθείρει. Βέβαια. Πόσο πρέπει να είμαστε κοντά με τον άνθρωπό μας, δηλαδή? Λίγο. Το λίγο πόσο το ορίζεις? Μια φορά τη βδομάδα, δύο. Α, ναι. Ναι. Γενικά εγώ όμως δεν είμαι πολύ του together, δηλαδή θέλω μοναξιά, θέλω τον εαυτό μου μόνο του πολλές ώρες. Όταν είσαι μόνος σου, τι κάνεις, φαντάζομαι... Τα πάντα. Ονειρεύεσαι, γράφεις? Ονειρεύομαι, όχι. Γράφω, ναι. Προγραμματίζω, ναι. Είμαι στην ψήλια, τι μου έχει ξεφύγει να το πάρω, να δω μια καλή ταινία. Να πάω να δω μια παράσταση που μου είπαν ότι είναι ωραία. Να δω ένα καλό ηθοποιό. Αυτά. Είμαστε μπροστά από την Ακρόπολη. Λίγο πιο εκεί είναι το Μουσείο της Ακρόπολης. Θέλω να μου σχολιάσεις αυτό που έκανε ο Άγγλος Πρωθυπουργός, ο Σούνακ, που δεν δέχτηκε το Μητσοτάκη όταν ο Μητσοτάκης βγήκε στο BBC, ρε παιδί μου, και είπε αυτά που είπε για τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Θα σας πω, είχα μια φίλη πολύ καλή, τη Βικτωρία Σολομονίδου, η οποία μου έχει πει μια ιστορία και αυτό είναι η απάντησή μου. Είχε πάει με Λίνα στο Λονδίνο με απότερο σκοπό τα μάρμαρα. Ναι. Και της λέει η Βικτωρία, η φίλη μου, μην μπει στους Άγγλους κατευθείαν για τα μάρμαρα, γιατί είναι κάτι το οποίο οι Άγγλοι συχαίνονται. Mm-hmm. Μίλα τους για τον τόπο. Και τι κάνει η θεά? Λέει. Και κάποια στιγμή λέει, I have the marbles in my mouth. Έχω τα μάρμαρα στη γλώσσα μου. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Όταν πας να ζητήσεις κάτι, θα βρεις τον τρόπο που σέβεται το έθνος από το οποίο πας να το ζητήσεις. Mm. Δεν μπορείς να πας σαν τη βλάχα. Άρα έκανε λάθος ο Μητσοτάκης, έτσι όπως... Σας είπα το παράδειγμα. Γιατί δεν εκτιμάς το Μητσοτάκη? Τον έχεις γνωρίσει καταρχάς το Μητσοτάκη? Τον έχεις γνωρίσει από κοντά ποτέ? Δεν θέλω αυτό το σόι να το ξέρω γιατί καθόλου. Γιατί είσαι τόσο πληγωμένος? Έχω πάρα πολλούς λόγους. Το ότι μπορεί να έχεις κάτι κακό με το μακαρίτι του πατέρα του, δεν ξέρω. Ο γιος του τι φταίει τώρα? Υπάρχει συνευθύνη οικογενειακή? Άκουσε να δεις κάτι. Είμαι κατά της δεξιάς. Δεν είναι και πολύ δεξιός ο Μητσοτάκης. Αλήθεια τι είναι? Είναι. Και ντρώω εγώ τον κόβω.
Α, πείτε το μου κι αυτό. Πείτε το μου κι αυτό. Πνεύματα της Ακροπόλεως, κατεβείτε να μου πείτε αυτή την αλήθεια. Όχι, αγόρι. Δεν τους θέλω καθόλου. Τι ψηφίζεις? Άκουσα να δεις. Εγώ κατά παράδοση από οικογένεια όλα μου τα χρόνια ψήφιζα κουκουέ. ΣΥΡΙΖΑ ψήφισα μόνο για τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης εγωίτευσε και ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης με έψησε ότι μπορεί κάτι να συμβεί με αυτόν αρχηγό και μέχρι ενός σημείου τα κατάφερε. Mm-hmm. Το τι κάνανε την τετραετία που χάσανε, πιάσαν τα γραφεία κόριζα από το κάτσε, κάτσε, κάτσε. Και γι' αυτό και την πατήσανε. Έχω ζήσει και την πρώτη αποστασία. Mm. Αν πρέπει να χαρακτηριστεί αυτό που δεν το χαρακτηρίζω αποστασία, διότι έχω φίλους και μέσα στους 11, οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί μου φίλοι και δεν θα κόψω και την καλημέρα με τους φίλους μου. Ας με τη Σία και την Θεανό τις αγαπώ πάρα πολύ. Αυτό που έχει σημασία να πούμε, είναι η ορφάνια των ψηφοφόρων. Η κοινωνία θα φτιάξει τον καινούριο πυρήνα. Okay, χρειάζεται όμως και ένας αρχηγός και ένας τράγος που να πάει μπροστά. Είναι αυτός ο Κασελάκης. Τον έχεις γνωρίσει? Δεν ξέρω. Τον έχεις γνωρίσει, έχεις άποψη? Δεν ξέρω. Το γνώρισες μόνο που ήρθες? Όχι, μου είναι συμπαθέστατος. Κάτσατε, μιλήσατε, τον έχεις γνωρίσει? Σπίτι μιλήσαμε αρκετά, ναι. Okay. Τι κατάλαβες εσύ για τον Στέφανο Κασελάκη? Είναι ένα συμπαθέστατο παιδί, ναι. Με ορεξάτο. Είχε ένα καημό για με την πατρίδα του. Δηλαδή έφυγε κάπως έξω. Δηλαδή έχει ένα καημό με την Ελλάδα. Αυτό είναι φανερό. Στις δημοσκοπήσεις βγαίνει, το θεωρούν κεντροδεξιό και όχι κεντροαριστερό. Δεν μοιάζει να το συζητήσω. Και ποιο είναι το κεντροδεξιό και ποιο είναι το κεντροαριστερό? Εγώ γενικώς όταν ακούω το κέντρο αυτό μου θυμίζει τους δράφτες που λέει που θα βάλουμε την οικογένεια. Έχει κάνει αρκετά λάθη. Δεν είμαι από πίσω από τον αυτό να δω τι θα κάνει ο Στέφανος. Μην τρελαθούμε. Σε ρώτησε τρία πράγματα. Επειδή εσύ είσαι στην Ελλάδα, το ξέρεις. Είπα δύο-τρία πράγματα. Ότι οι Έλληνες έχουν δώσει το κόνιο στο Σοκράτη, τυφλώσαν τον Κολοκοτρώνη και σκοτώσαν τον Καποδίστρια. Άρα που πας, ρε Καραμήτρο? Όχι, έχετε υπόψη σου. Είναι αυτός ο κόσμος στην Ελλάδα. Το θεωρείς λίγο αγαθό? Δηλαδή όχι. Ήρθε λίγο απροετοίμαστος? Όχι. Για αυτό που αντιμετωπίζει? Όχι. Ίσα-ίσα, τον θεωρώ πολύ επαγγελματία. Γιατί πιστεύεις δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ συρρυκνώνεται? Δεν θα με πειράξει να διαλυθούν κιόλα. Οποιοδήποτε σύστημα ξανακαλύψει αυτήν την πλευρά ψηφοφόρων έχει καλώς. Στις ευρωεκλογές θα είναι δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, πιστεύεις? Γιατί έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Για μένα δεν υπάρχει ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει ένα κόμμα το οποίο έδωσε εξετάσεις στην ελληνική κοινωνία, ναι. Και δεν εκπροσωπείται σε καμία περίπτωση από αυτό το παιδάκι. Τον Ανδρουλάκη εννοείς? Είναι κάτι αυτό το παιδί. Στη θέση του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Αλέξης Τσίπρας, τι ρόλο παίζει? Δεν ξέρω τι θα κάνει. Δεν ξέρω. Ρε παιδί μου, όλοι λένε ότι θα ξαναγυρίσει κάποια στιγμή και ουσιαστικά ο Κασελάκης είναι ένας δουριοσύπος να καθαρίσει το κόμμα και να γυρίσει με ένα καθαρό κόμμα ο Τσίπρας. Υπάρχει αυτό το σενάριο? Δεν τον θεωρώ τόσο ουφό τον Τσίπρα, ας πούμε, για να βάλει τον Κασελάκη να καθαρίσει. Αν ήθελε κάτι θα μας το έλεγε. Ναι, αλλά το καθαρίζει το κόμμα όμως. Φύγανε κάποιοι που δεν χώνευε ο Αλέξης Τσίπρας, δηλαδή δεν χώνευε το Τσακαλώτο, δεν χώνευε το Τσακαλώτο. Πώς δεν χώνευε, τους έδινε υπουργεία. Ναι, και τους κάβω τον Λάκκο αυτοί από πίσω. Επειδή τον αγαπάω τον Αλέξη και δεν θέλω αυτή τη στιγμή να πω βιαστικά πράγματα για τα οποία δεν έχω γνώση. Θες να ξαναγυρίσει ο Αλέξης τα πράγματα με ένα ηγετικό ρόλο? Καταρχήν θέλω να είναι καλά ο Αλέξης. Να ξαναγυρίσει. Εγώ θα δω. Πού? Δεν ξέρω. Σε ένα καινούριο αριστερό κόμμα. Ξέρω, εγώ δεν ξέρω. Για μένα η Κουμουνδούρου πρέπει να γίνει Airbnb, αγάπη μου. Και να πάρει τα γραφεία μου. Να τα νοικιάζουν καλές Ιαπωνέζες. Ο Κασελάκης θα μείνει στην Ελλάδα, πιστεύεις? Δεν ξέρω. Κάποια στιγμή θα γυρίσει στο Μαϊάμι, στη Νέα Υόρκη, εκεί που είχε χτίσει λεφτά μια έχει, ζωή. Θα αποφασίσει. Αυτή τη στιγμή έχει πίστη και παλεύει. Χτίζει. Ένας άνθρωπος που έχει βγάλει λεφτά, που είναι αριστερός, εγώ δεν το αμφισβητώ. Μπορεί, ρε παιδί μου, να καταλάβει το μεροκαματιάρι των 700 ναι. ευρώ που στις 20 μήνες σταματάει? Καλύτερα. Το ξέρω ότι δεν θέλεις, εγώ θα την κάνω την ερώτηση, όμως θα την κάνω γιατί... Αλίμονο, δεν θα γλιτώνα. Δεν θα γλιτώνα. Άκου τώρα τι έχω πάθει. Τι, για πες. Παραπονέθηκε η Άλκης της εμένα, διότι ένας από τους πολύ πιστούς
ανθρώπους που σε θαυμάζουν, που ήταν την προηγούμενη Κυριακή στο Άλσος, τράβηξε ένα βίντεο που λες εσύ το περιβόητο τραγούδι. Το οποίο έπαιξες. Το οποίο το έστειλες στην εκπομπή εδώ, η κυρία Ζορκάδη τη βλέπεις απέναντι. Α, εσύ τα κάνατε αυτά, οκ, okay, ναι. Μπράβο, καλά κάνατε. Το παίξαμε στην εκπομπή και παίρνει μετά η άλκηστη κάποιον τέλος πάντων κοινό γνωστό και λέει γιατί το έπαιξες. Λέω, μα αφού τι φταίω, εγώ το είπε στην παράσταση. Το ακούσαν πολλοί άνθρωποι. Σίγουρα όταν λέω κουλή δεξιά δεν εννοώ την άλκηστη. Α, να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Ποιον θεωρείς κουλή δεξιά. Την κουλή δεξιά γενικά ήταν. Την δηλαδή ιδεολογία που βάζει την άλκηστη να κόψει μία λέξη από ένα τραγούδι 40 ετών. Γιατί αναγκάστηκε η άλκηστη να το κάνει, πιστεύεις. Δικό της θέμα. Εγώ θα απαντήσω γι' αυτό. Εγώ ίσα-ίσα στις πρώτες δηλώσεις είπα απ' την αρχή ας κάνει ό,τι θέλει, δεν έχω τίποτα με την εγχείρηση. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν εκείνη αποφασίζει γιατί ντρέπεται τη λέξη, ενώ την έχει πει 40 χρόνια πριν, mm-hmm, ότι θα θίξει κάποια χοντρούλα, εγώ δεν το έχω αυτό το θέμα. Λοιπόν, τώρα, στο μαγαζάκι μου που είναι 150 θεατές, το τι πλάκα θα κάνω με το κοινό είναι και λίγο δικό μου δικαίωμα, νομίζω. Mm-hmm. Αυτό είναι όλο. Ανθρώπινα, σε ενόχλησε αυτό που έκανε. Ανθρώπινα, όχι, άστο. Δικαιωμάτισε, παιδί μου. Καθόλου, δεν σε ενόχλησε. Δεν είπες τι κάνει τώρα εκείνη. Μα καθόλου. Σκασίλα μου μεγάλη και 10 παπαγάλη. Καθόλου. Ειλικρινά καθόλου. Αλλά όλα αυτά τα λεφτά βρίσκω λίγο κουλά. Γιατί. Γιατί να είναι φλόγου, κανείς δεν παρεξηγεί κανέναν. Mm-hmm. Ότι θα παρεξηγηθεί τι, μια χοντρή που είναι από κάτω, έλεος Παναγία μου. Εδώ τη είπαν, η γνωστή τη, ξέρω εγώ, έκανα τη συνέντευξη τύπου για τον Τίγρη, στους Μπενιζέλους, ότι κάνω συνέντευξη τύπου για να τη βρήσω. Όχι, κοιτάξτε, δεν είμαι τόσο βούρλο. Πόσο καιρό έχετε να μιλήσετε? 2 χρόνια, μετάξει. 3. 2-3 χρόνια. Γιατί έχετε να μιλήσετε τόσο πολύ? Είναι από τις γυναίκες, από τις τραγουδίστρες που έχει πει πολύ Κραουνάκη. Δεν θέλω με τίποτα να δείξω ασέβεια. Το γενικεύω γιατί είναι σοβαρό. Σε γυναίκες που τα έχουν καταφέρει μόνες τους σε αυτή τη ζωή. Mm-hmm. Η άλκηστη είναι υπόδειγμα αυτής της ιδιότητας. Είναι ένα παιδί που πάλεψε μόνο του, ερχόμενο από άλλη χώρα, τα κατάφερε, έγινε πρώτη. Εκείνη σαφώς και εγώ και η Νικολακοπούλου βάλαμε, δώσαμε που λένε φαΐ, αλλά είναι μια άξια γυναίκα, έλεος. Γιατί δεν μιλάτε? Ότι βγήκε χωρίς να ρωτήσει, να παίξει τα τραγούδια μας πάνω στο κάρο του Δήμου, μπροστά στο Μητσοτάκη, για μένα είναι φάουλ. Θα πρέπει να έχει ρωτήσει αν θέλουμε να γίνει αυτό. Αυτός έχει πειράξει. Δεν με πείραξε. Το θεώρησα φάουλ εξού και εμήνυσα το Δήμο Αθηναίων τότε. Δεν έκανα μήνυση στην άλκηση όπως κακώς υπόθηκε. Έχει προχωρήσει αυτή η ιστορία? Έχει πάει δηλαδή σε κάποιο δικαστήριο και τα λοιπά η μήνυση αυτή? Αυτό εκδικάστηκε, δεν έγινε γνωστό. Εγώ από την μήνυση αυτή ζητούσα να αποδοθούν οι αμοιβές των καλλιτεχνών και το οποίο έγινε, αλλά έγινε κρυφά. Το έκανε η Μενδώνη αυτό τότε. Κάτσε, δεν πήρε λεφτά η άλκηστη γι' αυτό? Όχι, όχι, όχι. Άρα κάτι βγήκε από όλο αυτό. Βέβαια, πήραν οι καλλιτέχνες επίδομα. 800 ευρώ. Με βρήσανε και εμένα. Δεν είναι κρίμα, ρε παιδί μου, να μην μιλάτε με την άλκηστη? Η ζωή προχωράει και η ζωή ξέρει καλύτερα από όλους μας πότε θα ξαναμιλήσουμε ή αν θα ξαναμιλήσουμε ή μπορεί να έχει κλείσει και ο κύκλος. Δεν τρέχει τίποτα. Okay. Πάμε λίγο στο Άλσος τώρα. Τι γίνεται κάθε Κυριακή στο Άλσος? Έλα να δεις τι γίνεται στο Άλσος. Θα έρθω εγώ να δω τι γίνεται στο Άλσος. Εγώ θα έρθω σίγουρα. Έχουμε χαρά. Είναι καλά. Είναι καλά. Και μη ρωτάς που πάω, μη ρωτάς που ζω. Εσύ που φτάσαμε στο χωρισμό. Λαϊκά, ία, μήνα, 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 μήνα. Έλα, Παναγία μου. Για πες μου για τον Τίγρη. Ο Τίγρης. Είναι ωραίο συντή. Έχει τραγούδια ωραία. Και ένα αγαπιέται πάρα πολύ και χαίρομαι πολύ που αγαπιέται αυτό που αγαπιέται. Η Μυγδαλιά. Τελειώνει ο χρόνος. Είναι τελευταία εκπομπή σήμερα.
Τι γεύση σου αφήνει το 2023? Δύσκολη χρονιά. Γιατί? Για μένα, ευτυχισμένη, είχα μια πολύ καλή επίδαυρο, είχα ένα πολύ ωραίο ηρώδιο, είχα ένα πολύ ωραίο δίσκο, ένα πολύ ωραίο άλσος αυτή τη στιγμή, γλύκα και τρυφερότητα. Ένα από τα παιδιά μου παίρνει το άλμπουμ αυτό, ο Γεροντίδης. Τι θες να σου φέρει το 24? Να σταματήσουν οι πόλεμοι, ρε φίλε. Μακάρι. Τι θες να φέρει το 24, να σταματήσουν οι πόλεμοι? Να σταματήσει αυτή η γαϊδουριά, αυτή η γαϊδουριά η παγκόσμια. Αυτή η κτηνοδία που εφευρίσκουν κάθε φορά να εξαφανίζουν κόσμο για να έρθει στα συγκαλά του η ισορροπία με τα φράγκα. Αυτή είναι η αλήθεια. Σταμάτησε, ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά, σε αγαπώ και σε εκτιμώ πάρα πολύ. Αλήθεια. Χαίρομαι που αντέξαμε το κρύο. Νομίζω ότι κάνουμε μια ωραία κουβέντα όμως. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Καλή χρονιά. Μνημείο, βοήθεια.